παρελθόν. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του προγραμματισμού, δηλαδή με ποιο τρόπο και το κόμμα, με βάση το δικό του ρόλο, αλλά και η κυβέρνηση, από κοινού θα εκπονήσουν ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα λαμβάνει, το οποίο δεν είναι ότι απλώς θα λαμβάνει υπόψη του τη συμφωνία, αλλά έχετε πέρα από αυτήν, να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών με αριστερό προσανατολισμό και αριστερή κατεύθυνση. Επειδή αναφερθήκατε και το σημείωσα, συνέδριο ταυτότητα, και επειδή αναφέρατε και το πώς το κόμμα μαζί με την κυβερνητική πολιτική μπορούν να συμπορευθούν, έχει αλλάξει η κομματική ταυτότητα από πριν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση την πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια μέχρι να γίνει δεύτερη φορά και σήμερα μετά τις δεύτερες εκλογές? Δεν συμπεριλαμβάνω ενδιαμέσως το δημοψήφισμα, μιλάω για τις εθνικές, τις δύο περιόδους των εθνικών εκλογών. Έχουν αλλάξει σίγουρα οι συνθήκες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε απλώς για ένα συνέδριο ενός αριστερού κόμματος, αλλά για ένα συνέδριο ενός αριστερού κόμματος στην κυβέρνηση. Και μάλιστα μιας αριστερής κυβέρνησης, η οποία είναι η μοναδική δύναμη της αριστεράς αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στην εξουσία στην Ευρώπη. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί άλλες συνθήκες, ακόμα και αν η Ελλάδα δεν βρισκόταν στις συνθήκες επιτροπίας που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί η συμφωνία που υπογράφηκε τον Αύγουστο μετά από τους γνωστούς εκβιασμούς από την πλευρά της Τρόικας. Οπότε όντως μιλούμε για διαφορετικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή όμως μιλάμε και για ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή συνθλίβεται από τη μία πλευρά από τις δυνάμεις της λιτότητας και της ακροδεξιάς. Από την άλλη υπάρχουν και ελπιδοφόρες και προοδευτικές αλλαγές που τείνουν να λάβουν χώρα, είτε μιλούμε για την κυβέρνηση στην Πορτογαλία, είτε μιλούμε για την ηγεσία των εγατικών με τον Κόρμπιν. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και σε αυτά, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη με ποιο τρόπο θα ενδυναμωθούν εκείνες οι δυνάμεις στην Ευρώπη που προσβλέπουν σε προοδευτικές αλλαγές, σε αλλαγές των συσχετισμών, γιατί το ίδιο και το Brexit, αλλά και μια σειρά άλλων εξελίξεων αρνητικών, όπως είναι οι εξελίξεις με το προσφυγικό και αντιδράσεις χωρών, για παράδειγμα όπως Ουγγαρία, δείχνουν ότι το μέλλον της Ευρώπης μπορεί να είναι πολύ ζωφερό αν δεν υπάρξει ένα μέτωπο ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Το οποίο λέτε. Από εκεί και πέρα, ως προς τους εσωτερικούς χειρισμούς, τι περιμένετε? Αρκετοί προεξοφλούν ότι θα γίνει εντονότατη κριτική, με, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί κανείς να προβλέψει ή όπως μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό. Με θέματα τα οποία, εντάξει, θα τα θυμίσω, δεν νομίζω ότι τα ξεχνάει κανείς, όπως είναι τα οικονομικά αρχής γενομένης από την πορεία της διαπραγμάτευσης, την πορεία του ελληνικού προγράμματος και βεβαίως τις κυβερνητικές αποφάσεις σε αυτό. Το ζήτημα των πληστηριασμών, πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ευαίσθητο θέμα. Τα ζητήματα τα οποία άνοιξαν με τα κανάλια, τα ζητήματα τα οποία, οι συζητήσεις μάλλον οι οποίες άνοιξαν με τα κανάλια, οι συζητήσεις οι οποίες άνοιξαν με τη δικαιοσύνη. Παίρνω γεγονότα του τελευταίου μήνα ενδεχομένως, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ατζέντα. Είναι διαφορετικά θέματα. Είναι εντελώς διαφορετικά θέματα, σαφώς και είναι εντελώς διαφορετικά θέματα. Και γι' αυτό σας ρωτώ, ακριβώς επειδή έχουν ανοίξει πάρα πολλά θέματα παράλληλα, εάν τι περιμένετε μάλλον για τις εσωτερικού χειρισμού ζητήματα, αφού μας περιγράψατε ήδη συνολικά για την Ευρώπη και την παρέμβασή θέματα, σας. Και να εξηγήσω καταρχήν γιατί τα θεωρώ διαφορετικά θέματα. Το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών είναι ένα θέμα κορυφαίο στην ατζέντα και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Και η διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών εκπλήρωσε μια κοινωνική απέτηση, όχι απλώς μια απέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να επικρατήσει η διαφάνεια και νομιμότητα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Προφανώς και θα γίνουν συζητήσεις στο τι γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή από τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ,
και πώς αντιλαμβανόμαστε την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Για τους πληστηριασμούς που αναφέρατε, θα γίνουν σίγουρα συζητήσεις σχετικά με τις προστατευτικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να υπάρξουν για την προστασία των δανειοληπτών για την πρώτη τους κατοικία. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξουν προστατευτικές ρυθμίσεις και θα πρέπει αυτές να συζητηθούν και στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως φαντάζομαι ανάλογες συζητήσεις γίνονται και στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Τώρα, την κριτική εμείς όχι απλώς δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, ίσα-ίσα σας ανέφερα και πριν και όποιος, αν έχετε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να διαβάσετε τις θέσεις με τις οποίες προσεχόμαστε στο συνέδριο, θα δείτε ότι η κριτική και η αυτοκριτική, μάλλον η αυτοκριτική και ο απολογισμός είναι αρκετά πλούσιος. Το ζητούμενο όμως είναι πώς μέσα από τον ειλικρινή απολογισμό θα υπάρξουν προτάσεις και θα αποφασιστούν πράγματα από κοινού ώστε την επόμενη μέρα να βγούμε και πιο ικανοί για τη διακυβέρνηση, αλλά κυρίως ακόμα πιο γεωμένη στην κοινωνία και στα προβλήματά της. Mm-hmm. Γιατί δεν σας κρύβω ότι η συμφωνία του, δεν μπορούμε να κρύψουμε μάλλον, τη συμφωνία του Αυγούστου όντως διέριξε συμμαχίες μας με στρώματα τα οποία παραδοσιακά εκπροσωπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με συντρόφους σας επίσης. Αυτό σίγουρα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το αρνηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί ως μια αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη, χρειάζεται τα κινήματα και χρειάζεται την κοινωνία. Οπότε ένα από τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι και αυτό. Δηλαδή, με τι κοινωνικές συμμαχίες προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς επανακτά τους δεσμούς του με τις κοινωνικές δυνάμεις. Μάλιστα. Στο πεδίο της οικονομίας τώρα, η προσωπική σας εκτίμηση, για να δούμε λίγο πώς παρακολουθείτε και όλα όσα συμβαίνουν και τα παρακολουθούμε όλοι μας, με αυτό το Brand Fair το οποίο εξακολουθεί και λαμβάνει χώρα ανάμεσα στο Βερολίνο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα ενδιέφερε την Ελλάδα ή, αν θέλετε, δώστε μου, ξαναλέω, την προσωπική σας εκτίμηση, να βρεθεί ένας ενδιάμεσος ρόλος, ένας τεχνικός ενδιάμεσος ρόλος του Ταμείου, το οποίο δεν θα βάλει χρήματα, αλλά δεν θα φύγει και τελείωσε από το πρόγραμμα, αλλά χωρίς να μας έχει εξηγήσει μέχρι στιγμής κανένας τι αυτό σημαίνει για το χρέος. Και αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή που πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, από τη μια πλευρά υπάρχει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τα εργασιακά, όπου ξεκινάμε από μια πολύ καλή βάση, που είναι το πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών, που έχετε και να προστατεύσει εργατικά δικαιώματα, αλλά και να τα διευρύνει με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που αποτελεί στόχο της ελληνικής κυβέρνησης. Και την ίδια στιγμή υπάρχει και η ρητή δέσμευση από το Eurogroup του Μαΐου σχετικά με τα βαχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση είναι σε μια διαδικασία συγκρότησης συμμαχιών. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικές δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο και από την πλευρά των Αμερικανών αλλά και από την πλευρά πολλών Ευρωπαίων, έχετε δίκιο ότι υπάρχει και η δυσκολία, κυρίως οι δυσκολίες που βάζει η γερμανική πλευρά σχετικά με το χρέος. Εγώ θέλω να πιστεύω και ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν ένα χρόνο πριν. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαμε ρητή δέσμευση για την απομείωση του χρέους και ποτέ μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν είχε τόσους συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό σας κάνει, κυρία Σβίγκου, ρεαλιστικά και με δεδομένα τα πολύ ενθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία στα οποία συμφωνούν και η ελληνική πλευρά και η Ευρωπαία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό σας κάνει ρεαλιστικά αισιόδοξη ότι μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή, είναι μια ρεαλιστική υπόθεση, όσο ρεαλιστική μπορεί να είναι μια υπόθεση, με βάση τους παράγοντες ότι, μισό λεπτό και να ολοκληρώσω, ότι αφενός η δεύτερη αξιολόγηση θα τελειώσει σε ένα μήνα, θα τελειώσει δηλαδή σε 1,5 μήνα, τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, και μέχρι να φύγει η χρονιά, μέχρι να φύγει το 16, θα έχουμε τις θετικές ειδήσεις, τις οποίες περιμένει, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναφορικά με το χρέος. Με όλες αυτές τις στάσεις, έτσι όπως
διαμορφώνονται από το Βερολίνο και από το Ταμείο, οι οποίες δεν είναι άγνωστες. Επαναλαμβάνει ο καθένας στις δικές του πλευρές. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε συνηθίσει να βρισκόμαστε και να προσπαθούμε να βρούμε το χώρο μας ως χώρα αυτή τη στιγμή. Εννοώ όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Όμως είναι ρεαλιστικό αυτό το χρονοδιάγραμμα όσο πλησιάζουμε πια προς τα εκεί? Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη γωνία. Σίγουρα είναι δύσκολη. Βρίσκεται στη μέση όμως. Σίγουρα είναι δύσκολη η θέση της, αλλά μέσα από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, όπως ανέφερα και πριν, οι συμμαχίες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης ως προς το χρέος. Είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία έχει ορίσει στην ατζέντα. Εγώ ρωτώ αν βλέπετε και από τις διαθέσεις, είπατε για τις συμμαχίες, είπατε ναι, για τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Για να απαντήσω, σας λέω ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό, γιατί αποτελεί δέσμευση, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς το επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση ή η πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποτελεί γιατί δέσμευση και αυτήν περιμένουμε να υλοποιηθεί. Και όπως η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί τις δικές της δεσμεύσεις, το ίδιο περιμένει και από τους υπόλοιπους εταίρους. Και σε αυτό χρειάζεται βέβαια και αναμένουμε και τη θετική στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση για τα δύο. Αυτό λέει. Εντάξει, λέει αυτό, όπως επίσης τα προηγούμενα χρόνια θυμούμαστε να μιλάει για βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα τώρα, εάν είχε υπάρξει κυβέρνηση πριν έρθει στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε υπάρξει κυβέρνηση η οποία σε όλα τα διεθνή φόρα πάλευε για την απομείωση του χρέους. Θα ξεκινούσαμε από άλλη βάση. Σίγουρα και τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Χωρίς να θέλω να κοιτάζω τώρα, να μείνω στο παρελθόν, θεωρώ ότι όλες οι κινήσεις και όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι σύντομα θα μπορέσουν να υπάρξουν καλά νέα για το, για το ζήτημα του χρέους. Το μήνυμα το οποίο έστειλε το Eurogroup προχθές, το οποίο έχει χαρακτηριστεί πολιτικό ή τεχνικό, αναφορικά με την εκταμείευση της δόσης. Τα προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε αυτό το οποίο ήταν δέσμευσή της να κάνει, να στείλει δηλαδή τη λίστα με τα προαπαιτούμενα, αλλά από εκεί και πέρα έχει κανείς την αίσθηση, τουλάχιστον έτσι έχει σχολιαστεί και θέλω τη δική σας τοποθέτηση, ότι έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα το Eurogroup, είτε επειδή θέλει να ασκήσει τη δική του πίεση στο σκηνικό το οποίο συζητάμε τόση ώρα, με όλους τους παίκτες, έτσι όπως έχουν πάρει θέσεις σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι το ελληνικό πρόγραμμα, είτε από την άλλη γιατί θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς το δικό μας εσωτερικό, σαν καμπανάκι, για να το πω λίγο πιο ήπια, ως προς την αξιοπιστία μας. Εσείς πώς την ερμηνεύετε αυτή την απόφαση του Eurogroup προχθές? Κοιτάξτε, η δουλειά του Eurogroup είναι να πιέζει για την ταχύτερη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Και η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης είναι να διαπραγματεύεται με τους εταίρους τα συμφέροντα της χώρας και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Έχει ικανοποιήσει, όπως αναφέρατε, τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της δόσης σύμφωνα με, και ανακοινώθηκε προχτές και το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπως αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Όχι, αλλά για ποιο λόγο να είναι τόσο αυστηρή αυτό ρωτώ, για να το πω εντελώς. Εγώ δεν θα έλεγα. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αυστηρή ή αν είναι ελαστική με την ελληνική κυβέρνηση. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Βρίσκονται σε διαπραγμάτευση. Δεν την ερμηνεύετε κάπως δηλαδή αυτή την απόφαση? Όχι, καθόλου. Βρίσκονται σε διαπραγμάτευση δύο πλευρές συνεχώς. Η κάθε πλευρά προφανώς ξεκινάει από διαφορετικές θέσεις. Το ζητούμενο είναι κάθε φορά και πηγαίνοντας από μήνα σε μήνα να μεγιστοποιούνται και οι συμμαχίες της Ελλάδας και να βελτιώνεται η θέση της στην ευρωπαϊκή σκακέρα, ώστε να μιλούμε πραγματικά για να μπαίνουν οι βάσεις για την άρξη της Επιτροπής και την έξοδο της χώρας από την κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σβίγκου, που ήσασταν σήμερα
κοντά μας. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση και μετά τη διεξαγωγή. Σας καλούμε να το παρακολουθήσετε και από κοντά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά Ρωμαίος και Ιουλιέτα για δύο. Συνεχίζουν επίσης για καλό σκοπό και εμείς, τι άλλο, θα πάμε να τους ξαναδούμε. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας.